Έφτασε πάλι η ώρα να διαβάσουμε τα υπέροχα σχόλια που μου έχετε αφήσει. Δεν το πίστεψα καθόλου στο υπέροχα, να ξέρετε. Αρχίζω και εθίζομαι σε αυτά τα βίντεο με τα σχόλια, γιατί είναι λες και τα βγάζω ρε παιδί μου από μέσα μου, ξαπλώνω εδώ πέρα πίσω στον καναπέ, θεωρητικά, εσείς παίρνετε τη θέση του ψυχολόγου, τα λέω, ηρεμώ, μπορώ να κοιμηθώ πιο ηρεμά το βράδυ. Στο σημερινό βίντεο θα έχει δύο κατηγορίες σχολείων, που με εκνευρίζουν αρκετά, θα φτάσουμε όμως εκεί. Πάμε να διαβάσουμε γενικότερα σχόλια. Πρώτο σχόλιο. Αυτό είναι το σχόλιο με ηχό. Γιάννη παίξε FNAF 5. FNAF 5. Είσαι ο πρώτος YouTuber που βρήκα και γι' αυτό είσαι ο αγαπημένος μου YouTuber. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η λογική σου γενικά στη ζωή. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι ο τραχανάς. Το αγαπημένο μου ρόφημα είναι ο φυσικός χυμός λεμόνι. Με κάνανε να το πιω, δεν ήθελα. Το επόμενο comment στο μυαλό μου είναι υπερβολικά αστείο. Παιδιά, θέλω να το αγοράσω. Μπορεί να μου πει κάποιος πώς περπατάω. Κάποιος θα μου πει πώς περπατάω, ρε παιδιά. Εγώ ξεχάστηκε, θέλω να τα αγοράσω. Πώς περπατάω. Έχω ξεχάσει. Γεια. Καλό βίντεο. Και πώς πάει, απαντάει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μέρος τελετής. Αν έχει σχέση με το προηγούμενο βίντεο με το Social Olympius. Κάνω την πρώτη προβολή. Και έχει και 3 thumbs up. Συνήθως όποιος λέει first έχει βρυσίδια. Ο συγκεκριμένος έχει 3 thumbs up. Γιατί? Είναι το κάνω την πρώτη προβολή. Το πιο πολιτισμένο first. Μαζεύονται όλοι στην αρχή του βίντεο, δεν λέει κανείς first. Κοιτάζονται, βγάζουν τα καπέλα τους, φτιάχνουν το γυαλί, ξανακοιτιούνται. Πετάγεται ένας και λέει, κύριε, κάνω την πρώτη προβολή. Ωραίος, αλλά μιλάς πολύ ρε φίλε, δεν χρειάζεται να μας λες κάθε σκέψη που σου έρχεται στο μυαλό. Το παιχνίδι είναι ο πρωταγωνιστής, όχι εσύ. Δεν δουλεύει έτσι εδώ. Αν ήταν το παιχνίδι ο πρωταγωνιστής, θα μπορούσα να μην υπήρχα καν εγώ. Θα βάζα το παιχνίδι, θα έπαιζα, θα ανέβαζα το βίντεο. Επίσης, αν το παιχνίδι ήταν γενικά ο πρωταγωνιστής, δεν θα είχα νόημα τα gaming κανάλια. Μιας και θα βλέπεις τα βίντεο μόνο για το παιχνίδι. Γιάννη, κάνε το άλλο ποντίκι giveaway γιατί μπορεί να μην δουλεύει, αλλά ειλικρινά το χρειάζομαι προσωπικά γιατί θέλω κάτι από τον αγαπημένο μου YouTuber. Ειλικρινά. Οπότε να κάνω giveaway το παλιό ποντίκι και να το στήσω ώστε να το πάρεις εσύ. Αυτό καταλαβαίνω. Επίσης, αν θες κάτι από τον αγαπημένο σου YouTuber, ζήτα τον αγαπημένο σου YouTuber. Εγώ τη δουλειά έχω. Αυτό είναι ένα περίεργο σχόλιο. Στο βίντεο με το Farm Expert. Με το Ζήτα αλλάζει κατεύθυνση επειδή το τρακτέρ έχει ρεβέρσα. Μπροστά η ρεβέρσα σαν τα flash. Είναι μπροστά, πηγαίνει μπροστά το τρακτέρ. Πίσω η ρεβέρσα όπισθεν το τρακτέρ. Είναι κάποια διάλεκτος που δεν καταλαβαίνω. Προφανώς προσπαθεί να βοηθήσει ο άνθρωπος, αλλά μπερδεύτηκα λίγο με τη ρεβέρσα. Έλα στο Βενεράτο, στην πιτσαρία. Έλα να παίξουμε μαζί Minecraft. Το μαγαζί. Στο μαγαζί μάλλον εννοεί. Αυτό ξέρετε μου θυμίζει. Όταν ήμουν 3-4, πήγαινα μία φορά το χρόνο στη θεία μου που ήταν στουδιά όλη τη μάνα και της έλεγε ότι πήγα στην Κυραμαρίκα που έχει το περίπτερο και πήρα παγωτό. Είναι αυτό το μαγαζί που υπάρχει σε κάθε γειτονιά. Που λες, ξέρω εγώ, θα πάω στο Μάκι, στη Μαρία, στον Τάκη και δεν εννοείς ουσιαστικά τον άνθρωπο, εννοείς το μαγαζί. Και όταν είσαι 3-4, νομίζεις ότι επειδή εσύ ξέρεις αυτό το μαγαζί και το ξέρουν και αυτοί που μένουν εκεί πέρα τριγύρω σου, το ξέρει όλος ο κόσμος. Ποιος είναι ο Βενεράτος η πιτσαρία και γιατί να έρθω να παίξουμε Minecraft. Συνήθως οι κουβέντες στο ίντερνετ πάνε από το 0 στο 100 πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ γίνεται το αντίθετο, πήγε από το 100 στο 0. Τελείωνε με το rhyme. Να περιμένεις, ό,τι θέλει θα κάνει. Οκ, ευχαριστώ που συμφώνησες μαζί μου. Είχε τόσο potential αυτό το comment. Πίστευε ότι θα φτάσουν να βρίζουν τις μάνες ο ένας του άλλου. Απογοητεύτηκα από το ίντερνετ. Αν θες, παίξε Google Earth. Έχει 4 likes αυτό το πράγμα. Πώς να παίξω Google Earth, τι να κάνω. Ορίστε, θα πάω να παίξω Google Earth. Καταρχάς αυτό γιατί είναι έτσι. Γιατί είναι σφαιρικό. Πού είναι η καρέτα-καρέτα που κρατάει την επίπεδη γη. Τι συμβαίνει. Και πες ότι εγώ θέλω να κάνω βίντεο με τον Google Earth. Τι πρέπει να κάνω. Να κάνω κλικ πάνω στη γη. Να ουρλιάζω και να είμαι υπερβολικά χαρούμενος. Α, η Ελλάδα. Α, πώς δουλεύει αυτό. Και πάμε στις δύο κατηγορίες που έλεγα στην αρχή του βίντεο. Λοιπόν, η πρώτη είναι το Friday the 13th. Στο κανάλι έχει γίνει αυτό τον τελευταίο καιρό. Και αυτό είναι το 1/5 από τα comments που έχω δεχθεί. Με το που παίξει κάτι ο 2J, ενεργοποιούνται τα orcs. Τα orcs είναι κάπου στη Mordor και κοιμούνται. Ξαφνικά παίζει ο 2J ένα παιχνίδι. Οπ. Μυρίζουν το αίμα τα orcs. Ξεχύνονται στα υπόλοιπα κανάλια και το σπαμάρουνε. Ακούστε orcs. Εδώ πέρα είναι το Sire. Έχουμε την ησυχία μας. Σεβαστείτε την, ναι. Μπορείτε να πάτε στην υπόλοιπη μέση γη. Σπαμάρετε. Και τώρα θα μου πείτε μερικοί, ω, τα orcs, άλλες για τον 2J. Όχι, δεν είναι. Όλοι έχουν orcs. Όταν είχα βγάλει το πρώτο βίντεο rhyme 2 η ώρα, το οποίο κρατάει 20 λεπτά, οι gamers είχαν βγάλει βίντεο στις 3. Κάποιοι πίστεψαν ότι θα είχε πλάκα να πάνε να γράψουν σε εκείνο το βίντεο, α, αντιγράφεται το legit gaming GR. Καταρχάς, αν αυτό το πιστεύετε, είναι μεγάλη μπούρδα.
Γιατί το δικό μου βίντεο ήταν 20 λεπτά, πράγμα που σημαίνει ότι σταμάτησαν να το βλέπουν 2 και 20. Το δικό του ήταν μισή ώρα και δεν ήταν καν uncut. Έστω ότι είναι uncut όμως. Πιστεύετε ότι σε αυτά τα 40 λεπτά προλαβαίνουν να γυρίσουν ένα βίντεο μισή ώρα, να το κάνουν render και να το ανεβάσουν στα επόμενα 10 λεπτά που τους απομένει? Ή μήπως οι gamers έχουν βρει τον τρόπο για να κάνουν ταξίδι στο χώρο χρόνο? Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν όντως πιστέψατε ότι οι gamers είδαν το βίντεο από μένα και ήθελαν να με αντιγράψουν για κάποιο λόγο, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Για εσάς που θέλατε να το κάνετε, α, τρόλ, αντιγράφετε, δεν έχει καθόλου πλάκα. Γιατί δεν έχει πλάκα? Γιατί είναι σαν να πηγαίνεις εσύ στο σχολείο, στη σχολή σου ή στη δουλειά και κάθε μέρα να έρχεται ένας διαφορετικός και να σου λέει το ίδιο ανέκδοτο. Την πρώτη φορά έχει πλάκα, τη δεύτερη ίσως γελάσεις, την τρίτη ίσως κάνεις ένα ρουθούνισμα. Τέταρτη, πέμπτη, έκτη, ίσως το ανεχτείς. Απ' την έβδομη και μετά αναρωτιέσαι με τη βλακεία του κόσμου. Οπότε ναι, όρξ έχουν όλοι. Κάποιοι κιόλας τα καλλιεργούνε, εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους. Το αστείο ποιο είναι? Ότι πέρα από τα όρξ υπάρχουν και τα goblins. Δεν ξέρω γιατί λέω πράγματα από Lord of the Rings, ίσως είμαι επηρεασμένος. Anyway, στην αρχή έρχονται τα όρξ. Σπαμάρουν το παιχνίδι. Αν λοιπόν παίξεις εσύ αυτό το παιχνίδι, ενεργοποιούνται τα goblins που έρχονται και σου λένε ότι αντιγράφεις τον άλλον που έκανε πρώτα το παιχνίδι. Και κάπως έτσι δουλεύει το YouTube. Παίξε Friday 13th, 30 λεπτά βίντεο. Όποιος θέλει να παίξει Friday 13th, να βάλει like στο σχόλιο. Έχει 12 thumbs up αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ είναι από τα χειρότερα comments. Γιάννη μου, δεν με νοιάζει τι εισόδημα έχεις. Το παιχνίδι κάνει γύρω στους 40 ευρώ. Χαίστηκα. Επίσης οι τύποι δεν έστειλαν καν το παιχνίδι σε YouTubers, reviewers κτλ. Για να κάνουν review βίντεο ή ό,τι κάνει ο καθένας. Και όπως λέω, δεν με νοιάζει εμένα κιόλας. Ξέρεις τι? Θα τα αγοράσεις και θα κάνεις 30 λεπτά βίντεο. Πόση ώρα σου παίρνει να κάνεις 30 λεπτά βίντεο με τη μορφή που τα κάνεις? Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό θα κάνεις. Και επίσης να κάνετε όλοι like στο σχολείο μου. Ακούστε τι γίνεται. Θα μπορούσα από τα λεφτά που βγάζω από το YouTube να το αγόραζα, να έκανα 10-15 βίντεο. Πιθανότατα αυτά τα βίντεο θα μου φέραν και πίσω τα λεφτά που έδωσα για το παιχνίδι. Και επειδή είναι και ψιλοβάιραλ το παιχνίδι γενικότερα, θα ερχόντουσαν και καινούργια άτομα στο κανάλι. Αλλά αυτά τα άτομα εγώ τι να τα κάνω? Να έχω περισσότερα τέτοια σχόλια? Να μου λείπει. Προτιμώ να έρχεται το 1 δέκατο στο κανάλι, να καταλαβαίνει ότι το κανάλι έχει αυτό το συγκεκριμένο περιεχόμενο και να κάνει subscribe για αυτό το περιεχόμενο. Το έχω ξαναπεί και σε άλλα βίντεο. Αλλά τα comments με το παίξε είναι τα πιο κουραστικά. Μπαίνεις στο βίντεο μόνο για να μου πεις τι να κάνω. Εγώ στο βίντεο μπορεί να έχω χαλάσει ένα λεπτό, 10 λεπτά, μία ώρα, 3 ώρες, 10 ώρες. Δεν ξέρεις πώς έχω χαλάσει. Έχω σπαταλήσει κάποιο χρόνο για να το κάνω, ωραία. Αν λοιπόν το βίντεο δεν σε ενδιαφέρει, καλύτερα να μην το κλικάρεις καθόλου. Μην μπαίνεις στο βίντεο μόνο για να μου πεις παίξε αυτό και παίξε εκείνο. Αν θες να μου προτείνεις κάποιο παιχνίδι, ευχαρίστως. Αν είναι να μου προτείνεις το GTA, το FIFA, το Friday the 13th και ό,τι παίζεις αυτές τις μέρες, μην το κάνεις καν, μην μπεις στον κόπο. Λες να μην τα ξέρω αυτά τα παιχνίδια. Αν θες να μου προτείνεις κάποιο παιχνίδι που είναι άγνωστο, ευχαρίστως. Όπως είπα πριν, το ότι έχω σπαταλήσει ένα χρόνο τέλος πάντων στο βίντεο, δεν σημαίνει ότι το βίντεο θα είναι καλό. Μπορεί το βίντεο να έχω σπαταλήσει 15 ώρες και να είναι πάρα πολύ κακό. Προτιμώ να μου γράψεις ότι δεν σου αρέσει το βίντεο παρά να μου γράψεις παίξε κάποιο παιχνίδι. Ωραία. Γιατί είναι απίστευτα κουραστικό. Και πάμε σε άλλη μια κατηγορία comments που με έχουν κουράσει και αυτά, το έχω ξαναδείξει και στο παρελθόν. Είναι τα comments με το συνένα. Συνένα πριν τις 500, συνένα πριν τις 10, συνένα πριν τις 1000. Συνήθως γράφετε τη γνώμη σας και μετά γράφετε από δίπλα. Συνένα άμα συμφωνείς. Αυτό το κάνετε γενικά στη ζωή σας. Πηγαίνετε, ξέρω εγώ, στο φούρνερ το πρωί, λέτε γεια σας κυρτάκι, μία ζαμπονιδρόπιτα. Σας δίνει τη ζαμπονιδρόπιτα ο κυρτάκι, σου λέει κυρτάκι μου, υπέροχη ζαμπονιδρόπιτα. Και δεν το σταματάτε εκεί. Πηγαίνετε στο υπόλοιπο μαγαζί, ψάχνετε κάθε πελάτη και είσαι σε φάση. Έλα, δοκίμασα ζαμπονιδρόπιτα, σ' αρέσει? Φάει να μου πει. Πες το και στον κυρτάκι ότι σ' αρέσει. Θες να πεις τη γνώμη σου? Τέλεια. Πες τη. Χωρίς το συνένα. Συνένα αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο είναι πάρα πολύ καλό. Ωραία, γράψε απλά αυτό που θέλεις. Πολλές φορές κάνω σειρές παιχνίδια που καλώς ή κακώς δεν τα βλέπετε πάρα πολύ. Γιατί αυτά τα παιχνίδια έτσι και να μην είναι για YouTube. Και πολλές φορές στην αρχή αυτών των σειρών μπαίνετε κάποιοι και γράφετε συνένα άμα ο Γιάννης θέλετε να σταματήσει τη σειρά. Λες και ο Γιάννης θα σταματήσει τη σειρά. Άμα την κάνω τη σειρά, σημαίνει ότι μου αρέσει. Από τη στιγμή που αρέσει και σε κάποιους άλλους, καλό είναι να σέβεσαι κάποια πράγματα. Δεν σταματήσω τη σειρά επειδή δεν αρέσει σε σένα ή σε πόσους άλλους, γιατί υπάρχουν κι άλλοι αρκετοί οι οποίοι δεν μιλάνε και απλά βλέπουν τη σειρά επειδή τους αρέσει. Τελευταίο comment για αυτό το βίντεο. Είναι αυτό. Okay, ο Κώστας Κόρφου μπορεί να το έγραψε για πλάκα. Αλλά γενικά συχαίνω με το φανατισμό σε όλα τα πράγματα. Μ' αρέσει όταν οι άνθρωποι σκέφτονται ανοιχτά. Επίσης, βρίσκω πάντα παράξενο όταν οι άνθρωποι φανατίζονται με τύπους που βλέπουν στο ίντερνετ και αυτοί οι τύποι παίζουν video games. Καταλαβαίνω ίσως άμα κάποιος παίζει κάποιο e-sport, ας πούμε, ένας παίχτης παίζει LOL, CSGO κτλ. Και είναι πάρα πολύ καλός και σκοτώνει, ξέρω εγώ, τους πάντες να φανατίζεστε, να λέτε ου, είναι ο καλύτερος αυτός κτλ. Εγώ στο κανάλι μου παίζω απλώς indie games. Δεν είναι καν competitive. Αυτό που θέλω είναι ο καθένας να βλέπει το βίντεο, αν περνάει καλά, εξαιρετικά.
φοβερά νέα, αλλά ως εκεί. Δεν χρειάζεται να φανατίζεστε με πράγματα και με αριθμούς. Όποτε κάνω τέτοιο βίντεο με σχόλια, σίγουρα μετά σε εκείνο το βίντεο θα υπάρχουν από κάτω άλλα σχόλια που θα λένε «Α, Γιάννη, μην τους ακούς τους haters. Εμείς είμαστε μαζί σου κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτά τα βίντεο δεν είναι από σχόλια, ξέρω εγώ, που με βρίζουνε. Εντάξει, γενικά μπορεί να υπάρχει ένα σχόλιο που με βρίζει κάποιος, ειδικά από τότε που έχω αρχίσει να κάνω αυτά τα βίντεο. Είναι, ας πούμε, οι τύποι που ψοφάνε, ξέρω εγώ, θα κάτσουν να με βρίσουνε για να τους βάλω, ας πούμε, εγώ στο βίντεο. Ότι δεν θα καταλάβω εγώ ότι το κάνουν απλά για να τους βάλω στο βίντεο. Το οποίο είναι και λίγο ανησυχητικό, γιατί πιθανότατα το παιδάκι το κάνει γιατί σε αυτή την ηλικία θέλει παραπάνω σημασία, θέλει να ενσταθεί σημαντικό και όλα αυτά τα πράγματα. Αν λοιπόν το παιδάκι ως πρότυπο, ξέρω εγώ, έχει τύπους που γίνονται viral στο ίντερνετ ανά καιρούς, όπως τον αγάπη μόνο που η πολιτιστική κληρονομιά είναι το και ό,τι έκανε, μετά το παιδάκι, ας πούμε, θα προσπαθήσει να πάρει και αυτό την προβολή του με το πιο χάζο τρόπο. Θεωρώντας ότι είναι σωστό, ας πούμε, να με βρίσει για να πάρει αυτή τη λίγη προβολή που θα φανεί το σχόλιο του σε ένα βίντεο. Αυτά τα βίντεο δεν είναι καν για τους haters. Που, αυτό το κανάλι δεν νομίζω ότι έχει και haters. Αν και πολλές φορές είμαι πάρα πολύ ευθύς, τέλος πάντων, με τη γνώμη μου και πολύ καυστικός. Οπότε, εντάξει, προφανώς κάποιοι θα αντιδράσουν. Αλλά αυτά τα βίντεο γίνονται για τα άτομα που βλέπουν το κανάλι και προσωπικά πιστεύω ότι δεν ανήκουν στο κανάλι. Οπότε τους λέω, Hey, είσαι σε λάθος κανάλι. Μπορείς να αποχωρήσεις. Αντίο. Όπως κάποιος, ας πούμε, μου είχε γράψει, κάνε βίντεο με fidget spinner. Το είχανε βάσει και στο Facebook. Αλήθεια. Δηλαδή, ένα comment που γράφει, κάνε βίντεο με fidget spinner, τι περιμένει, ας πούμε, από μένα. Να πάρω ένα fidget spinner, να το γυρίσω και να κάτσω έτσι στο βίντεο. Και απλά θα πάρει προβολές αυτό το βίντεο. Γιατί τα fidget spinner, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ στη μόδα πριν λίγο καιρό. Γενικά, προσπαθώ στα βίντεο να μην εξαπατώ την νοημοσύνη σας. Πριν αρχίσω το κανάλι, story time, έβλεπα έναν τύπο που λεγόταν Lord Vega. Αυτός ο τύπος είχε γύρω στους 10.000 subscriber και μιλούσε αγγλικά. Αυτός ο τύπος με έκανε να δω όλο το Elder Scrolls Oblivion από αυτόν, που καταλαβαίνετε, το Elder Scrolls είναι βαρύ παιχνίδι. Είναι σαν να αρχίζω τώρα εγώ να παίζω Skyrim και να κάνω, ξέρω εγώ, 60 επεισόδια. Είναι πολύ δύσκολο να κάτσει κάποιος να το δει. Παρ' όλα αυτά, ήταν τόσο διασκεδαστικός που με έκανε να το δω. Και ουσιαστικά αυτό ήταν η αφορμή που ξεκίνησα, τέλος πάντων, να κάνω κι εγώ βίντεο. Λέω, α, παίζω κι εγώ παιχνίδια, μπορώ να είμαι κι εγώ διασκεδαστικός. Έκανα λάθος. Δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε, στην αρχή, όταν ξεκίνησα τα βίντεο, λέω, α, τι κάνουνε, ξέρω εγώ, οι άλλοι, α, κάνουνε αυτά τα παιχνίδια, είναι έτσι και λένε, ξέρω εγώ, αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα, που okay, δεν τα κάνω copy-paste, αλλά ξέρεις, έχω, ας πούμε, ένα μπούσουλα και βάζω και λίγο χαρακτήρα από εμένα. Τώρα κάνω το ακριβώς αντίθετο. Λέω, τι κάνουν οι άλλοι, όχι, μακριά. Κάνω αυτό που αρέσει σε μένα, αν αρέσει και σε κάποιον άλλον, καλώς μπορεί να κάτσει να το δει. Γενικά, μην δίνετε τόση σημασία σε YouTubers και τέτοια που υπάρχουν στο ίντερνετ. Και επίσης, μην κοιτάτε τα νούμερα. Αν, ας πούμε, έκανα βίντεο με fidget spinner όταν ήταν στη μόδα, αν έκανα 10 βίντεο με το Survivor και με ό,τι άλλο ήταν στη μόδα, αντί να ήσασταν τώρα γύρω στους 50.000, θα ήσασταν, ξέρω εγώ, 80 μπορεί. Αντίστοιχα, αν δεν είχα κάνει κανένα βίντεο με το Raft, με το Hello Neighbor, και δεν είχα μπει στο Zeroland, μπορεί να μην ήσασταν ούτε 10.000 σε αυτό το κανάλι. Γιατί έτσι δουλεύει το YouTube. Αν κάνεις κάτι που έχει πέρασει εκείνο τον καιρό, ακόμα και το βίντεο σου να είναι χάλια, θα βρεις, ξέρω, κάποιους που θα τους αρέσει, τέλος πάντων, αυτό που κάνεις, οπότε θα πατήσουν subscribe. Αν έχεις αρχίσει τελευταία, τέλος πάντων, να βλέπεις το κανάλι, να ξέρεις ότι εδώ πέρα απλά παίζω κυρίως indie games. Οπότε, αν δεν σου αρέσει, μπορείς να αποχωρήσεις. Μην κάθεσαι να γράφεις ότι, α, ξέρεις τι, Γιάννη, θα μου άρεσε να παίξει αυτό και εκείνο και το άλλο το παιχνίδι. Okay, αν μου άρεσε και εμένα να παίξω αυτά τα παιχνίδια που μου αναφέρεις, θα τα έπαιζα. Γιατί πιθανότατα τα παιχνίδια που μου αναφέρεις είναι τα πιο γνωστά, ξέρω εγώ, στο YouTube και τα έχουν παίξει όλοι. Οπότε, αν είσαι καινούριος και σου αρέσει το περιεχόμενο, καλώς όρισες. Αν δεν σου αρέσει το περιεχόμενο, αντίο. Δέχομαι μια χαρά να μου πείτε, ξέρω εγώ, στο βίντεο τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Αλλά μην μου πείτε, ξέρεις τι, Γιάννη, δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Θέλω να κάνεις cooking video. Δεν θα το κάνω γιατί δεν αρέσει εμένα. Δεν θα κάνω κάτι που δεν μου αρέσει. Αυτά. Στο τέλος είχε λίγο περισσότερο real talk, το οποίο ίσως και να κουράζει γιατί ανά καιρούς τα λέω και τα ξαναλέω. Αλλά δεν βαριέσαι, μπορεί κάποιος να τα ακούσει. Ξέρω εγώ. Αυτά. Α, και επειδή στο τέλος είχε πάρα πολύ real talk και ίσως να είναι βαρετό το βίντεο και δεν είναι αστείο, μισό λεπτό να κάνω αστείο. Εντάξει, τώρα μπορώ να κλείσω. Ναι, αντίο.